Σταμαντία, να ξεκινήσουμε από σένα, καθώς οι μάχες συνεχίζονται. Το Βόρειο Ισραήλ βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό μετά από τις μαζικές εκτοξεύσεις ρουκετών. Λοιπόν, Σπύρο και Χρύσα, εδώ βρισκόμαστε σε έναν ακόμη συναγερμό. Ό,τι ακούγεται τώρα και από τα κινητά μας τηλέφωνα, ο συγκεκριμένος ήχος, όπως και οι περιοχές οι οποίες αναφέρονται, είναι ότι στο Βόρειο Ισραήλ αυτή την ώρα ηχούν οι σιρήνες και εδώ στην Χάιφα όπου και βρισκόμαστε. Περιμένουμε ουσιαστικά τις εκρήξεις. Είναι μια καθημερινότητα που ζει το Ισραήλ τα τελευταία 24 ώρα, κυρίως τα τελευταία 24 ώρα, καθώς έχουν εντατικοποιηθεί εκτοξεύσεις ρουκετών της Χεσμπολά προς το βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Στοχοποιείται. Συνεχώς έρχονται στο κινητό μου τα μηνύματα ειδοποίησης, καθώς το βόρειο τμήμα της χώρας βρίσκεται σε συναγερμό με τις σιρήνες να ηχούν, τους πολίτες να κατευθύνονται από ό,τι μπορώ να δω στα καταφύγια. Όπως έλεγα λοιπόν, οι εκτοξεύσεις των ρουκετών προς το βόρειο τμήμα κυρίως του Ισραήλ από τη Χεσμπολά είναι συνεχής. Χθες περισσότερες από 100 ρουκέτες κατευθύνθηκαν προς τις βόρειες πόλεις. Βέβαια, η Χάιφα έχει μια ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι η μεγαλύτερη πόλη στο βορρά, είναι στρατηγική σημασία. Όπως βλέπετε και πίσω μου, το λιμάνι βρίσκεται εδώ που και βρισκόμαστε, καθώς και κρίσιμες υποδομές, ενεργειακές υποδομές. Εδώ γίνεται και η μεταφορά του πετρελαίου με τα πλοία αντίστοιχα που καταφτάνουν στο λιμάνι της Χάιφα και είναι η πόλη σε έναν συναγερμό. Μάλιστα, έχουμε ενημερωθεί και από τις τοπικές αρχές ότι ενδεχομένως από αύριο βρίσκονται όλοι σε μια ετοιμότητα έτσι ώστε και όλες οι δημόσιες υπηρεσίες να λειτουργούν Βεβαίως. Σε υπόγειες εγκαταστάσεις. Αλλά αυτή είναι η ρυθμή και η εικόνα που βιώνει. Αν στο βάθος, μπορεί να μην το φτάνει η κάμερα μας. Μας δίνεις το ρυθμό της ζωής αυτή τη στιγμή στη Χάιφα και αυτά που βιώνεις ίδια. Την ίδια στιγμή, όλοι εμείς συζητάμε για την ενδεχόμενη, δεδομένη θεωρούμε, απάντηση του Ισραήλ προς το Ιράν. Ποια είναι τα τελευταία δεδομένα που έρχονται ως πληροφορίες σε εσάς? Βρίσκεται σε ετοιμότητα το Ισραήλ. Καταλαβαίνω και από τις πηγές τις οποίες έχουμε δημιουργήσει εδώ στο Ισραήλ ότι γίνονται σημαντικές διεργασίες έτσι ώστε να ληφθεί τελική απόφαση απάντηση για το ποια θα είναι η επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν. Είναι βέβαιο ότι το Ισραήλ θα απαντήσει στη μαζική αυτή επίθεση που δέχτηκε πριν από 3 ημέρες από το Ιράν με τους βαλιστικούς πυράβλους. Πιθανοί στόχοι, όπως έχουμε πει, είναι ακόμη και οι πυρηνικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Ισραήλ, ακόμη και αγωγή και υποδομές πετρελαίου του Ιράν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις συνέπειες που ενδεχομένως θα έχει κάτι τέτοιο, ακόμη και για την οικονομία, όπως και το πώς θα επηρεαστούν και οι υπόλοιπες χώρες. Τώρα, είχαμε πριν από λίγο δηλώσεις του Τζο Μπάιντεν, του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος ρωτήθηκε για την ενδεχόμενη αυτή απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν. Ο ίδιος αναφέρει πως θα απέτρεπε το Ισραήλ από το να χτυπήσει, από το να στοχοποιήσει τις εγκαταστάσεις του πετρελαίου. Βέβαια, τα μηνύματά του είναι διφορούμενα τα τελευταία 24 ώρα, καθώς την προηγούμενη μέρα είχε πει ότι άφησε ανοιχτό τουλάχιστον το ενδεχόμενο. Είπε, το συζητάμε, Αδαμαντία, και μάλιστα τις πετρελαίου, οι τιμές του πετρελαίου το ξέφτηκαν 5%. Τους αποτρέπουμε. Και να συμπληρώσουμε, Αδαμαντία Χρύσα, έτσι, την αντίθετη άποψη Τραμπ, του πρώην Προέδρου, που λέει: εγώ θα χτύπαγα, λέει, στις εγκαταστάσεις πυρηνικές, γιατί τώρα είναι ευκαιρία να τους ξαναγυρίσουμε στο μηδέν, στη δημιουργία πυρηνικών, για τους Ιρανούς μιλώντας. Να πάμε όμως στη Βορειτό, να βάλουμε και τον Αντώνη Τσολναρά, για να μας αναφέρει τα τελευταία στοιχεία, τα τελευταία δεδομένα που αφορούν το τι συμβαίνει στη Βορειτό αυτή τη στιγμή. Ναι. Καλή σας ημέρα λοιπόν από την πόλη της Βηρητού, την πρωτεύουσα του Λιβάνου, εδώ που πραγματικά οι τελευταίες νύχτες ήταν εφιαλτικές για τους κατοίκους λόγω των αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ που συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, κυρίως στα νότια προάστια, εκεί όπου είναι εγκατεστημένες οι γειτονιές και οι περιοχές της και οι δυνάμεις της Χεσμπολάχ. Και βλέπετε και στην εικόνα αυτή τη στιγμή του Κώστα του Παπαδάτου πίσω μου ότι έχουν υψωθεί πυκνοί μαύροι καπνοί πάνω από μία υποδομή, οι οποίοι καπνοί, πρέπει να σας πω, ότι έχουν φτάσει μέχρι και τους λόφους της Βηρητού. Αυτή την εικόνα τη συναντήσαμε από την πρώτη στιγμή που προσγειωθήκαμε χθες εδώ στο αεροδρόμιο και διασχίσαμε κάποιες περιοχές οι οποίες ελέγχονται από τη Χεσμπολάχ. Δηλαδή, παντού συναντήσαμε μαύρους καπνούς και μέσα σε ένα διάστημα 10 λεπτών εχθές ακούσαμε 3 εκρήξεις. Και
Αν καταλάβουμε και από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης τις πληροφορίες τις οποίες διαδίδουν, η Χεζμπολάχ φαίνεται ότι είναι έτοιμη να απαντήσει σε κάθε χτύπημα του Ισραήλ και αυτό επιβεβαιώνει φυσικά και το ρεπορτάζ της Αδαμαντίας Λιόλιου για την εκτόξευση ρουκετών προς την πλευρά του Ισραήλ, προς το βόρειο Ισραήλ. Και φαίνεται κιόλας ότι το κλίμα ενδεχομένως να γίνει πιο τεταμένο, διότι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες διακινούνται για το μέλλον και για την τύχη του διαδόχου του Νασράλα, για το αν τελικά είναι νεκρός ή όχι μετά από μια αεροπορική επιδρομή. Ακόμα, Αντώνη, δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση από καμία πλευρά. Από καμία πλευρά ακριβώς, ούτε και από τη Χεζμπολάχ, αλλά καταλαβαίνετε ότι μια τέτοια συνθήκη ενδεχομένως θα αυξήσει κατακόρυφα και την κλιμάκωση της έντασης. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο, Αδαμαντία Λιόλιου και Αντώνη Τσαλναράς, Δημήτρης Αλεξάκης και Κώστας Παπαδάκος, πάντα μας μεταδίδουν τις εικόνες. Και τους ευχαριστούμε όλους και τους τέσσερις πάρα πολύ.